εντοπίζουμε συγκεκριμένα σημεία, γιατί δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από όλες τις υπηρεσίες. Είμαστε δυσαρεστημένοι για τα αυτονόητα καταρχάς, που δεν θα έπρεπε να το συζητάμε ούτε να βγαίνω τώρα σε εσάς και να σας μιλάω. Μιλάμε για την καθαριότητα. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη όπως πληρώνουν και οι πόλοι και τα άλλα χωριά. Δεν την έχουμε την καθαριότητα, γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Δύο ενότητες, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη, τη δική μας, δεν έχουμε καθόλου προσωπικό από τον Οκτώβριο. Έχουμε να δούμε στα χωριά μας τα αυτονόητα, πάντα συζητάω, έτσι. Να καθαρίσει το δρόμο, να κορτοκόψει τα χόρτα. Το Πάσχα μέχρι και πριν ένα μήνα ούτε και αυτό το είχαμε. Μας στείλανε δύο άτομα από άλλες υπηρεσίες και ευχαριστούμε και τη ΔΕΙΑΧ και το Λιμενικό Ταμείο που προσπάθησαν. Και εμείς βέβαια όλοι οι πρόεδροι από μόνοι μας καθαρίσαμε τα χωριά, τα σπρίσαμε. Όμως αυτό διεννοείται και πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Ουσιαστικά δηλαδή εσείς λέτε ότι από τον Οκτώβριο και μετά δεν υπάρχει έτσι ένας εργάτης, ένας εργαζόμενος? Όχι. Τουλάχιστον στα μικρά χωριά δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να απασχολούμε καθόλου την καθαριότητα ή τον δήμαρχο. Μιλάμε για το δικό μου χωριό και τα αντίστοιχα τους 50 κατοίκων και 80. Με ένα καθαρισμό το χειμώνα, το μήνα, είναι αρκετά. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τις χορτοκοπές. Και το λέω ένα χορτοκοπές, εννοείται. Τα δημοτικά κίνητα είναι όλα καθάριστα. Πώς θα πω εγώ στον ιδιώτη να καθαρίσει το οικόπεδό του, τη στιγμή που το διπλανό δημοτικό ακίνητο είναι ακαθάριστο? Έχετε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή και από τους... Εννοείται, εννοείται. Τι σας λένε, τι σας απαντάνε? Δεν υπάρχει προσωπικό. Εμείς συζητάμε με τα καινούριο πρόγραμμα 11 υπαλλήλους, όσα είναι και τα χωριά, αυτό το οκτάμινο. Ζητάμε όχι μόνο ένα οκτάμινο, να υπάρχει παρουσία. Το καλοκαίρι περισσότερη και το χειμώνα εννοείται που δεν έχει κόσμο λιγότερη. Έργα μηδέν. Μηδέν, μηδέν. Δεν έρχεται κάποιος να μας πει τι θα ήθελες να κάνεις, έστω αναλόγως στο κάθε χωριό, να βάλει και ένα λιθαράκι, τίποτα. Δεν έχετε καταρτήσει σαν χωριά τεχνικό πρόγραμμα? Κάθε χρόνο καταρτούμε πρόγραμμα. Από αυτό δηλαδή δεν γίνεται κάτι? Όχι, όχι. Δεν μας ενημερώνει κανένας αν θα γίνει και ποιο μπορεί να γίνει. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή νιώθετε εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας ότι είστε εντελώς μόνοι και βοήθητοι? Μα δεν είναι μόνο το εγώ σαν πρόεδρος, και οι κάτοικοι το ίδιο. Οι κάτοικοι είναι το θέμα, δεν είμαι εγώ σαν πρόεδρος. Όλοι οι κάτοικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους κατοίκους και τις πόλεις και όσο πιο μικρό χωριό να είναι. Αυτό που ήθελα κλείνοντας να επισημάνω, στα χωριά εμείς οι πρόεδροι έχουμε βγει με ξεχωριστή κάλπη. Δεν είμαστε κάτω από κάποια παράταξη ή κατευθυνόμαστε ή κάνουμε αντιπολίτευση σε κανέναν. Διεκδικούμε τα αυτονόητα για το καλό του χωριού μας, το οποίο και αυτό μας το κατάργησαν με τον πρόσφατο νόμο.